Το φανή φυσική καταστροφή στη Δυτική Αττική επανέφερε εμφατικά στο προσκήνιο τα δομικά και διαρθρωτικά προβλήματα δεκαετιών στον οικιστικό και χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής αλλά και ολόκληρης της χώρας. Από την πρώτη στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση προέβη σε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η έκτακτη κατάσταση. Μέχρι στιγμής, τα ειδικά τεχνικά κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποτελούμενα από 120 μηχανικούς, έχουν πραγματοποιήσει 1.154 αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας και στη Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου. Συγκεκριμένα, στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας διενεργήθηκαν 925 αυτοψίες συνολικά. Τα 733 από τα κτίρια που ελέγχθηκαν έχουν πληγεί και δικαιούνται αποζημίωση. Από αυτά, τα 588 είναι κατοικίες, 67 επαγγελματικοί χώροι, 5 δημόσια κτίρια και 73 αποθήκες και υπόγεια. Στο Δήμο Μεγαρέων και στη Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου διεξήχθησαν 229 συνολικές αυτοψίες. Τα 222 από τα κτίρια που ελέγχθηκαν έχουν πληγεί και δικαιούνται αποζημίωση. Από αυτά, τα 142 είναι κατοικίες, 30 επαγγελματικοί χώροι, 2 δημόσια κτίρια και 48 αποθήκες και υπόγεια. Οι αυτοψίες από το σύνολο των μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, με στόχο να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Με την ολοκλήρωση της καταγραφής θα εκκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες των αποζημιώσεων των οικοκυριών και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί. Συγκεκριμένα, οι αποζημιώσεις που ήδη προβλέπονται στον νόμο για την επιδιόρθωση των κτηρίων είναι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για ανακατασκευή κατοικίας, 500 ευρώ το τετραγωνικό για ανακατασκευή επαγγελματικού χώρου, 300 ευρώ το τετραγωνικό για ανακατασκευή αποθήκης και 60 ευρώ το τετραγωνικό για επιδιόρθωση κατοικίας, 40 ευρώ το τετραγωνικό για επισκευή επαγγελματικού χώρου και 20 ευρώ το τετραγωνικό για επισκευή αποθήκης. Η αποζημίωση μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα αποτελείται από 60% δωρεάν κρατική αρρωγή και 40% άτοκο δάνειο. Τυχόν υπόλοιπο καλύπτεται επίσης από άτοικο δάνειο. Επίσης, ο νόμος ήδη προβλέπει ειδικές ενισχύσεις για τους πληγέντες για τη στέχαση και διατροφή, επίδομα πρώτων εξόδων, την αποκατάσταση της οικοσκευής, επίδομα πληγέντων και αποζημίωση επαγγελματικού εξοπλισμού. Ο καθορισμός και η διανομή των ειδικών αυτών ενισχύσεων είναι αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ωστόσο, εξαιτίας της έντασης της καταστροφής, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει σε πρόσθετες αποζημιώσεις σε όσους έχουν πληγεί. Συγκεκριμένα, όλα τα νοικοκυριά που σύμφωνα με την καταγραφή των τεχνικών κλιμακίων του Υπουργείου Υποδομών στις περιοχές της Δυτικής Αττικής έχουν υποστεί ζημιές, θα λάβουν επιπλέον έκτακτη ενίσχυση 5.000 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες επιχειρήσεις θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 8.000 ευρώ. Η ίδια έκτακτη ρύθμιση θα ισχύσει και στις περιοχές της Σίμης, της Αμοθράκης, του Δήμου Αγιάς της Λάρισας αλλά και της παραλίας της Κατερίνης, που επίσης χτυπήθηκαν πρόσφατα από φυσικές καταστροφές και στις οποίες η διαδικασία της καταγραφής έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η διανομή της έκτακτης ενίσχυσης θα γίνει άμεσα από τις υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως θα ορίζεται στη σχετική τροπολογία που θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί σήμερα στη Βουλή. Η έκτακτη ενίσχυση θα είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη. Πέραν αυτών, πρώτη στην προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η τάχιστη αποκατάσταση των δύο τμήματων των εθνικών οδών της Δυτικής Αττικής που έχουν υποστεί ζημιές, αλλά και του λιμανιού της Νέας Περάμου, προκειμένου να ομαλοποιηθεί άμεσα η κατάσταση. Παράλληλα, η ελληνική αστυνομία από την πρώτη μέρα έχει διαθέσει συνολικά στην περιοχή Μάνδρας Νέας Περάμου 1.172 αστυνομικούς. Οι εν λόγω αστυνομικές δυνάμεις από σήμερα μάλιστα θα ενισχυθούν και επίσης από σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα επανεκδίδονται άμεσα και επιτόπου οι αστυνομικές ταυτότητες που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της καταστροφικής πλημμύρας. Επιπλέον, Το Υπουργείο Εργασίας έχει ήδη ανακοινώσει άμεσα μέτρα ανακούφισης των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή στη Δυτική Αττική και στη Σίμη, με τη δέσμευση πως αντίστοιχα μέτρα θα λαμβάνονται και σε κάθε άλλη περιοχή στην οποία τυχόν προκύψουν ανάλογα ακραία καιρικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα, πρώτον, θα υπάρξει κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα ασφαλιστικών εισφορών, μετά των πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπόν επιβαρύσεων. Δεύτερον, θα υπάρξει αναστολή καταβολής των τρεχουσών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την πρώτη του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών ή άλλων προσαυξήσεων. Τρίτον, οι παραπάνω εισφορές θα εξοφλούνται σε 12 έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα, εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.
Επίσης, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι από σήμερα Δευτέρα θα λειτουργεί καθημερινά ειδικό ιατρείο στη Μάνδρα για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Στο πλαίσιο τέλος των ειδικών μέτρων που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης, ειδική μέρημνα θα υπάρξει για τη στήριξη των οικογενειών των θυμάτων από τις πλημμύρες. Τα σχετικά μέτρα θα ανακοινωθούν στις οικογένειες εντός των επόμενων ημερών. Σημαντικά μέτρα, λοιπόν. Είναι η ανακοίνωση.